Μάντρα. Η προσευχή του Ιησού, κάποιοι θα θυμώσουν που θα το πω αυτό, χρησιμοποιώ το όνομά του Ιησού ως μάντρα. Έχω εξηγήσει πως ζούμε σαν σε μία φούσκα από σκέψεις. Ο άνθρωπος είναι 99% του χρόνου χαμένος στη σκέψη. Καθένας έχει τη δική του φούσκα από σκέψεις και έτσι νομίζουμε πως είμαστε χωρισμένοι και για να βρούμε την ελευθερία ή το πνεύμα πρέπει να ανακαλύψουμε αυτό που είναι πέρα από τη σκέψη. Μοιάζει με μια συννεφιασμένη μέρα στην οποία ζούμε κάτω από ένα στρώμα σύννεφα. Και τι συμβαίνει? Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και ανεβαίνεις μέσα από το σύννεφο και πάνω από το σύννεφο ανακαλύπτεις τον όμορφο ανοιχτό ουρανό. Αυτό είναι ο διαλογισμός. Στον διαλογισμό το μάντρα είναι σαν αεροπλάνο. Ο ήχος του μάντρα στο μυαλό σου λειτουργεί σαν νοερή κουπαστή που σε οδηγεί από τον κόσμο της υποκειμενικής σκέψης πάνω στον ανοιχτό ουρανό. Τώρα υπάρχουν ένα σωρό μάντρα και μέθοδοι διαλογισμού. Ο καθένας έχει την προτίμησή του. Αλλά αν έχεις ανατραφεί με την πίστη, αν έχεις αγάπη για τον Ιησού ή έχεις οποιαδήποτε σύνδεση μαζί του, είναι πολύ αναπαυτικό το να χρησιμοποιείς το όνομα του Ιησού. Φυσικά, ανατρεφόμαστε με την πίστη, ξεκινώντας από πολύ παιδιάστικες αντιλήψεις για το τι είναι. Ποτέ δεν σταματάμε να οριμάζουμε στην πίστη και στην κατανόηση του τι είναι πραγματικά ο Ιησούς. Η αντίληψη για τον Ιησού έχει επεκταχθεί δραματικά από όταν μου έκαναν κατήχηση στο σχολείο. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, έφερε τον διαλογισμό και τον χριστιανισμό μαζί. Προσευχή της καρδιάς. Πέρα από τον ενεργό νου, υπάρχει μια άλλη οντότητα, σιωπηλή και στοχαστική. Και πέρα από αυτήν, μια απροσδιόριστη καρδιά ή ψυχή. Αυτή είναι η ενδότατη ουσία του τι πραγματικά είμαστε. Ένας σιωπηλός νους μπορεί να ενέχει πτυχές της αιωνιότητας, αλλά για μια πληρέστερη πρόσβαση στο πνεύμα είναι απαραίτητο να ανακαλύπτεις και να ενεργείς με την καρδιά. Η προσευχή του Ιησού αλλά και κάθε είδος διαλογισμού λέγεται προσευχή της καρδιάς. Στη Ρωσία χρησιμοποιείται συχνά η φράση προσευχή της καρδιάς. Υπάρχουν πολλά επίπεδα συνειδητότητας. Υπάρχει το να είσαι ανέστητος, υπάρχει συνείδηση του σώματος, των ορέξεων και ορμών. Υπάρχουν καταστάσεις που ονειρευόμαστε, καταστάσεις που είμαστε ξύπνοι. Υπάρχει η ονειροπόληση. Οι περισσότεροι περνάμε τη μέρα μισοκοιμισμένοι. Καμιά φορά σε ενοχλεί ένας θόρυβος και πετάγεσαι. Θεέ μου, τι ήταν αυτό? Ξυπνάς σε μια ανώτερη κατάσταση συνειδητότητας. Πού ήμουν πριν? Ήμουν μισοκοιμισμένος. Ανεβοκατεβαίνουμε σαν γιογιό μεταξύ διαφόρων καταστάσεων συνειδητότητας κατά τη διάρκεια της μέρας. Η πνευματική εξέλιξη είναι στην πραγματικότητα η κίνηση προς ανώτερα πεδία επίπεδα συνειδητότητας. Σαν ένα αεροπλάνο που ξεκινά από το έδαφος και ανεβαίνει μέσα από πυκνά σύννεφα, μετά αραιά σύννεφα, μέχρι τον έθριο καθαρό ουρανό. Ανεβαίνει παίρνοντας τις σκέψεις που μοιάζουν με σύννεφα του μυαλού γιατί έχουν περιορισμούς, έχουν ένα όριο και σε οδηγεί στο απερίγραπτο, το απεριόριστο.
που είναι πνεύμα. Τι είναι Θεός? Ο Θεός είναι πνεύμα και είναι όλα εδώ. Όλες οι καταστάσεις της συνειδητότητας είναι εδώ. Όταν καθισμένοι σε σώματα συζητάμε. Και όλα συμβαίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μετάνοια. Για να εξαγνίσει κανείς τον εαυτό του, πρέπει να αφήσει πίσω του ιδέες που έχει για το εγώ. Αυτό το ονομάζω μετάνοια. Δεν ξέρω αν είναι για λόγους πολιτικής ορθότητας, αλλά για κάποιο λόγο η λέξη αμαρτία δεν χρησιμοποιείται πολύ στη σύγχρονη ζωή. Αλλά θα ήθελα να καταθέσω έναν απλό τρόπο κατανόησης του τι είναι αμαρτία. Αν στραφώ και κοιτάξω το φως στο παράθυρο, το πρόσωπό μου φωτίζεται. Έτσι δεν είναι? Είμαι μέσα στο φως. Αν στραφώ από την άλλη, το πρόσωπό μου είναι στη σκιά. Βρίσκομαι στο σκοτάδι. Και ό,τι βλέπω είναι στη σκιά. Τα έργα του σκότους. Από την μία το φως και από την άλλη το σκοτάδι. Το πρώτο είναι η παρουσία. Η παρουσία του φωτός. Η παρουσία του Θεού. Και το δεύτερο η απουσία. Η ανθρώπινη κατάστασή μας είναι η απουσία. Ο Αδάμ έπεσε από τον κήπο της Εδέμ, από τον Παράδεισο, σε κατώτερο επίπεδο συνειδητότητας, στην απουσία του Θεού. Και αυτή είναι η κατάσταση των ανθρώπων. Και αυτό είναι αμαρτία. Οι τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την εκπαίδευση. Απομακρυνόμαστε από την πηγή ζωής, το φως. Οπότε αρρωσταίνουμε. Και φυσικά η συνέπεια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Οτιδήποτε πεθαίνει είναι αμαρτία. Αυτό είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι θάνατος. Τώρα η αληθινή ζωή είναι αυτό που λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι το φως. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα οδεύσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής, το κοίταγμα προς το φως. Είναι η αιώνια ζωή. Αυτό είναι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα. Πνεύμα, διαφωτισμένος, ζει με το φως, ζει με τον Θεό, περπατά με τον Θεό. Το αντίθετο είναι η απουσία και όλες οι ελλείψεις του ανθρώπου. Η φτώχεια, ο πόθος, είναι γιατί προσπαθούμε να αναπληρώσουμε αυτό που χάσαμε. Κι έτσι προσπαθούμε να γεμίσουμε τον εαυτό μας με άλλα κομματάκια, σκότους. Και φυσικά δεν πιάνει τίποτα. Όλα ένα τέλος και απογοητευόμαστε. Και ψάχνουμε για άλλα πράγματα. Αλλά απλά παίζουμε με το σκοτάδι, ενώ το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στραφούμε στο φως. Μετάνοια είναι να στρέφεσαι πίσω στο φως. Είναι τόσο απλό. Ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει. Για να γίνουμε αυτό που είμαστε, πρέπει να βγούμε από αυτό που δεν είμαστε. Κάθομαι μέσα στο σώμα μου και σε λίγα χρόνια αυτό το σώμα θα πεθάνει. Θα γυρίσει στο χώμα. Είμαι το σώμα μου? Αυτό είμαι? Ζω μέσα σε αυτό? Μπορώ να σηκώσω το χέρι μου, αλλά είμαι το σώμα? Τι είμαι? Ας πάμε τη σκέψη αυτή παραπέρα. Σκέφτομαι τις σκέψεις αυτές, αλλά οι σκέψεις μου αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό στις σκέψεις. Τα συναισθήματά μου ανεβοκατεβαίνουν σαν τραμπάλα. Οι συνθήκες της ζωής μου έρχονται και παρέρχονται. Οπότε τι μένει?
Αν αποκλείσω αυτό που δεν είμαι, τι μένει? Είμαι το απεριόριστο. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Εγώ είμαι ο Ον. Πώς περιέγραψε ο Ιησούς τον εαυτό του όταν τον ρώτησε ο Πιλάτος «Ποιος είσαι»? Πριν υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Άχρονος, άχωρος, απερίγραπτος, αμυγής ύπαρξη. Το να είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Αυτός είναι ο σκοπός. Το να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Το να ανακαλύψεις αυτό που είσαι. Όταν ανακαλύψουμε αυτό που είμαστε, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Παρόν. Τώρα είμαι ένας ήσυχος γέρος με σταθερές συνήθειες. Ανεβοκατεβαίνω τον λόφο κάθε μέρα για να έρθω στην εκκλησία. Κάθομαι από τις 5 το πρωί για 2 ώρες. Όταν κάνει ζέστη, κάθομαι έξω σε ένα παγκάκι. Δεν μιλώ πολύ και οι περιπέτειές μου εκτυλίσσονται μέσα μου. Αν στρώσεις ένα σεντόνι στο πάτωμα και το σηκώσεις πιάνοντάς το από το κέντρο του, σηκώνεται και το υπόλοιπο σεντόνι. Λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας. Χαμογελάς και ο κόσμος χαμογελά μαζί σου. Με την ανύψωση της συνειδητότητας, γιατί στην πραγματικότητα γι' αυτό μιλάμε. Μπορεί να μην βλέπεις το αποτέλεσμα, ή γύρω σου να νομίζουν πως είσαι ένας γεροξεκούτης. Αλλά η ανύψωση της συνειδητότητας αναπόφευκτα ανυψώνει τη συνειδητότητα όσων είναι γύρω σου. Όπως ο ανοιξιάτικος ήλιος, στον οποίο αποκρίνεται το γρασίδι και κάθε μικρό έντομο. Στην πραγματικότητα, προσευχή είναι η ανύψωση της συνειδητότητας. Γιατί φυσικά εν πνεύματι δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν πεθαίνει, κανείς δεν είναι άρρωστος, κανείς δεν πεινάει. Προσευχή και διαλογισμός δεν διαφέρουν.